βγαίνουμε από το βαθύ, βαθύς καλύμνου, βαθύς με ύψιλον. Είναι ο βαθύς κόλπος, σαν φιόρδ. Ήταν τέλεια εδώ, κάτσαμε μια μισή μέρα. Και θα κατευθυνθούμε προς το Πατέλι Λέρου, να μείνουμε το βράδυ εκεί. Και μετά βλέπουμε πάλι, διότι η παρέα έχει πολύ όρεξη, πολύ. Περιμένουμε τον Αλέκο να βγει. Κάπου θα έχει μαγκώσει καμιά άγκυρα τώρα μέσα εκεί. Μπαίνουμε στο Πατέλι Λέρου. Βάλε όλα τα μπαλονάκια δεξιά. Βάλω βγάδα και θα δούμε. Πρώτα θα πούμε και θα δούμε. Πλαγιοδέτηση λοιπόν στο Πατέλι. Να, ο Ταβλέτας, παιδιά. Αφού έριξε 5.40 στην Άγκυρα. Θα σου βάλω και τον Ηλιακό. Μη σε νοιάζει, Ιωάννα μου, προς το παρόν. Έχω τη φαλάκρα. Δώσ' μου Ταβλέτα. Πού σε, κουμπαρέ. Κάθε φορά που θα μπαίνω βγαίνεις, θα αφήνεις και ένα τάλιρο. Τι είναι. Κούλα. Λύσε, δεν το πίσω. Γιατί... Κάθε φορά που θα μπαίνω βγαίνει, θα αφήνει και ένα τάλιρο. Τι, τάλιρο εννοεί 5 λεπτά εννοεί. Με αυτό. 5 λεπτά εννοώ, όχι 5 ευρώ. Νάτος, νάτος ο Ταβλέτας, όλη η μέρα αυτή η δουλειά κάνει. Δέσαμε στο Πατέλι Λέρου, όπως βλέπετε. Όπως βλέπετε, όπως βλέπετε. Λοιπόν, εκεί είναι το κάστρο πάνω που βλέπεις, κύριε Αλέξανδρε. Το χωριουδάκι αυτό είναι πολύ τουριστικό, είναι πολύ ωραίο, όπως βλέπετε. Τι ωραία, γεια σου, Ιωαννίτσα. Λοιπόν, με άλλο ένα καραφάκι φεύγω για όπου γουστάρεις. Σμύρνη. Σμύρνη είναι κοντά. Υπογράφτα τα τώρα που μας ζητάνε, γιατί τώρα θα μας σκάτω ή να έχουμε τα δικό μας. Βασικά τον Αλέκο παρέζει, γιατί αυτός θα έχει σκάτω για αυτούς. Αυτός έχει μεγαλώσει και θα μεγαλώσει. Άντε για μας. Τέλεια. Ε. Άντε. Πάμε να κάνουμε την κοιτά. Θα κάθομαι πολύ ώρα έτσι εδώ. Ρε το σήμερα σου λέω, κλείς και τα ματάκια μου τώρα. Είμαι έτοιμος. Ρε το σήμερα σου. Γεια σου, παλικάρι. Καλά, πάλι τα κλάματα. Όχι τώρα. Βρισκόμαστε στη βραχονισίδα Τρυπητή. Μπροστά μας είναι μια σκούνα τουρκικιά. Τι άλλο. Προφανώς λέγεται Τρυπητή γιατί έχει αυτή την τρύπα. Τελειώ. Φτάσαμε στα νησάκια πριν τους λειψούς. Εδώ είναι η λεγόμενη πισίνα.
Νάτι, είναι βουλιαγμένη και μέσα είναι πισίνα. Χάλια μαύρα τα νερά εδώ, είναι βρώμικα πολύ. Χάλια μαύρα. Ο Αλέκος εδώ. Εκεί είναι η τρούπα. Εκεί είναι η τρούπα. Εκεί είναι η τρούπα. Ναι. Η τρούπα είναι εκεί που θα μπούμε τώρα με υποβρύχες κάμερες. Είναι ρουλή τρούπα. Ναι, ρουλή, ναι. Θα κάνουμε κατάδυση και θα τραβήξουμε υποβρύχια βίντεα. Ωραία. Βίντεα. Μια χαρά. Ομορφιά. 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 Είναι μακριά όμως, να αφήσουμε λίγο άγγελα γιατί να πάμε εκεί γιατί είναι πολύ μακριά. Δεν κουράζεσαι παλιό καιρέ. Κοίτα, κοίτα. Βάλε πέδιλα. Κοίτα. Α, ναι. Μπαίνουμε στο λιμανάκι των Λειψών. Μπροστά μας είναι η εκκλησία, η Παναγία του Χάρου. Λειψή. Φεύγουμε από Λειψούς, 9.30 ώρα, 10 παρά και πάμε για Πάτμο. Ο καιρός είναι καταπληκτικός, έχει μια ωραία συννεφιά. Και η Ιωάννα καθαρίζει την υγρασία την νυχτερινή. Έλα, Μούτσος. Άστο ρε Ιωάννητσα, καλά είναι. Δεν έχει πρόβλημα. Πάτμο στο νησί της Αποκάλυψης. Λοιπόν, εκεί που σημαδεύω τώρα είναι το σπήλαιο της Αποκάλυψης, εκεί κάτω, ακριβώς εκεί, και πάνω είναι το μοναστήρι αυτό. Και εδώ είναι το λιμάνι, το οποίο θα δέσουμε για την υπόλοιπη ημέρα. Εδώ. Υπάρχει εδώ δεξιά. Και ο κυραλέκος εδώ. Πάτμος. Μας βγήκε η ψυχή να δέσουμε πάλι. Μέχρι και βουτιά στο λιμάνι έκανε ο Άλεξ. Πάλι με τα χέρια το δέσε. Το δικό μου, όχι το δικό του. Απέναντι μας, εκεί είναι η Αρκή. Και πιο κάτω, εδώ είναι η Λειψή. Ομορφιά, ομορφιά. Αυτά κύριοι. Πάμε στη χώρα για Μασαμπούκα. Λοιπόν, στο Λαμπί είμαστε, στο Λαμπί, 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 πού είναι να λέγω. Πέσαμε σε γκρουπάκι καπίμαγες. Έτσι, έτσι γλεντάνε οι ζυνομήλικοι. Να σηκωθεί η φούστα σου, να δούμε το φουρός.
παρά 20. Εγώ οδηγώ αυτή τη φορά κατευθείαν στο Μέριχα της Κίθνου. Απόσταση σε 120 μίλια που ελπίζουμε να καλύψουμε σε 4-5 ώρες. Δεν διαδρόμουν, θα πάμε πολύ χαλαρά. Ωραία η πάτη αυτή τη φορά, ήταν πολύ καθαρή. Μας άρεσε, καλό φαγητό. Καλές βολτίτσες. Όλα τζάμι. Λοιπόν, καλό μας ταξίδι. Τα ξαναλέμε στο Μέριχα. Από 4,5 ώρες ταξίδι και διαδρομή 120 μιλίων σε ένα μπουνατσάρικο Ικάριο, επιστρέψαμε στην κολόνα της Κίθνου. Απογευματάκι, πάμε να δέσουμε στο Μέριχα για το βραδινό και αύριο το πρωί σιγά σιγά επιστροφή στο Λαύριο. Τώρα περίπου 400 μίλια. Η κολόνα είναι γεμάτη με ιστιοπλοϊκά ξένα και όπως πάντα τέλεια. Η τουρτίτσα. Ποια τουρτίτσα είναι? Αλέξανδρου, όπως βλέπετε είναι 65, όπως παίρνω εγώ από εδώ. Είναι σε μαλάκα, 65, 50, 56.
Για του χρόνου, για του χρόνου. Να είσαι καλά, καιρός και δυνατός. Πώς νιώθεις? 56. Νιώθεις 56? Κανονικά, όχι. Μήπως 16. 25 είναι παράδειγμα. 25? Ναι. Ωραίος. Κουλά μου, φέτα εδώ. Έλα σου, κάνω τη φυσάς. Κάνω τη φυσάς. Βάλε ρε λεφότερο. Αυτό το κάνω τη φυσάς μου άρεσε που πήρα βίντεο. Κάτσε ρε με φωτάκι ρε, περιμένετε ρε Παναγία μου. Μεγάλωσε ο μικρούλης μας. Καλέ ένα λεπτό. Μεγάλωσε το παιδί, μεγάλωσε. Τώρα πάρτε τώρα, έλα κάνε πως βινίζει. Δεν πάτε καλά. Έλα λίγο, κάνε πάλι πως βινίζει. Κάνε πως βινίζει. Ένα replay, ένα replay. Έλα. Εγώ που πιάσει ένα σε μου, Κουλά. Έλα, έλα, πέρα, Κουλά. Τι να πω. Δεν μπορεί ρε, μου να πατήσει το κουμπί, ρε μαλάκα. Δεν μπορεί να πατήσει το κουμπί. Ρε άσε το διάλογο, τελείω ρε. Παιδιά δεν μπορώ να καταλάβω πως το κάνω ρε, τι πατάω ρε που είσαι μου και κάνω ζουμάρι. Στα πάνω βίντεο. Ζουμάρι ρε μου, σπέτα μία. Κοίτα, μας μάλλον άκου, άκου. Ξέρω, εμένα με τις βάζεις τσάπα όμως. Έλα, ναι. Άκου, κούλα, δεν κοιτάω, πατάω απλά εδώ έτσι. Πού είσαι να κοιτάω, πατάω έτσι. Ξανακάλε, έλα. Ξανακάλε, έλα. Ξανακάλε, έλα.